Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Μία ακόμη εκπομπή του Merkling.gr είναι κοντά σας. Όπως σας είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, θα κάνουμε μικρές και σύντομες εκπομπές και θα είμαστε συχνά κοντά, παρουσιάζοντας ό,τι νέο προϊόν έρχεται στο κατάστημα ή γενικά έχει βγει. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με παρουσίαση νέων προϊόντων, μια και πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα, έχουμε μια συρροή από νέα προϊόντα, νέες αφίξεις και ας ξεκινήσουμε από την ρέπλικα, τον κροκόδιλο, Κώστα. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα παλιά προς τα νέα. Μετά το εκπληκτικό βίντεο που είδαμε με τον Νί και το ένα Big Boy. Α, βέβαια, γιατί αυτό είναι... Ναι, δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Ναι. Δεν είπαμε κάτι γι' αυτό, ότι στα καταστήματα έχουν έρθει, όσοι έχουν την τύχη και έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα, θα έχουν δει την Big Boy σε κλίμακα 1 που έχουμε εδώ και λίγο καιρό κοντά μας. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή μηχανή. Βγάζει καπνό από 13 σημεία, αν δεν κάνω λάθος. Η κίνησή της, όπως είδατε, είναι συγκλονιστική. Αλλά βέβαια το εντυπωσιακό είναι ότι παράλληλα με την Big Boy κλίμακα 1, είδατε πριν λίγο και την Big Boy σε κλίμακα νη, που είναι η πρώτη μηχανή που βγάζει, που βγαίνει, της Mini Tricks, η οποία έχει και καπνό. Κώστα, τι έχεις να πεις τεχνικά γι' αυτό? Ναι, είναι μέσα στο μύθλημα των πάντων, ας πούμε. Και τα πάντα είναι εκπληκτικό κατόρθωμα. Δεν την έχω δει ανοιγμένη μέσα, όπως είναι, δεν είχα την τύχη να την ανοίξω. Είναι όμως εντυπωσιακή. Αλλά είναι εντυπωσιακή, σαν το μέγεθος. Και ας πάμε τώρα να ξεκινήσουμε μια μηχανή η οποία είχε αναγγελθεί από πέρυσι και ήρθε φέτος. Ουσιαστικά είναι μια μηχανή η οποία έχει πιο πολύ ιστορική αξία. Ήταν στα New Items του 1936 και βγήκε το 2024. Είναι και αυτό από τα παράδοξα. Από τα παράδοξα βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια ρέπλικα. Ήταν όταν το 35 ξεκίνησε για πρώτη φορά η κλίμακα HO. Αυτή λοιπόν τη φτιάξανε, υπήρχε τότε ένας κροκόδιλος σε κλίμακα 0, αντίστοιχη τη σημερινή 1, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ήταν μεγάλη επιτυχία για την εποχή εκείνη. Φτιάξανε λοιπόν μία ρέπλικα με ένα μικρότερο κροκόδιλο σε κλίμακα HO. Ουσιαστικά δεν είναι HO, είναι 0-0. Είναι 1,76 περίπου. Αλλά δεν έχει έννοια η κλίμακα, δεν έχουν σημασία. Δεδομένου ότι αυτή η μηχανή έτσι δεν υπήρξε ποτέ. Βλέπετε, ξέρω εγώ, ότι είναι ένας κροκόδιλος, αλλά το wheel arrangement είναι τελείως διαφορετικό. Έχει μόνο 2 και 2 κινητήριους άξονες, ενώ ο κροκόδιλος έχουν 3 και 3 κινητήριους άξονες. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μηχανή που υπάρχει στο marketing νέου του πρωτότυπου και τώρα την ξανάβγαλε σε ψηφιακή. Σε ρέπλικα. Η μηχανή αυτή βέβαια είναι ένα τελείως καινούριο construction, καμία σχέση, εξωτερικά μοιάζει. Είναι ψηφιακή, δεν έχει ήχους βέβαια, έχει μια θαυμάσια ποιότητα κίνησης. Η παντογράφη είναι η original, οι λάμπες είναι από μίμηση των λαπτήρων που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, αλλά είναι LED. Και μάλιστα είναι 2 λευκές και μία κόκκινη που ανάβουν ανάλογα με το... ενδιαφέρον κομμάτι για κάποιον που ενδιαφέρεται για την ιστορία των μοντέλων των τρένων αλλά και την ιστορία της Μέρτσι. Νομίζω έχουν μείνει υπάρχουν ναι, κάποια και είναι με κωδικό 18.0. Ο κωδικός είναι ναι, 18.045. Και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τι ωραιότερο από δώρο ένα χριστουγεννιάτικο σετ της Μέρτσι και μάλιστα σε συσκευασία χριστουγεννιάτικου δώρου. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο μας ήρθε και νομίζω μας έχει όλους ενθουσιάσει διότι έχει ό,τι χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει στον μαγικό κόσμο των τρένων της Μέρκλιν και μάλιστα με ένα χριστουγεννιάτικο σειρμό, μία ατμομηχανή κλάσο 80 με 3 βαγόνια εκ των οποίων ένα επιβατικό και 2 φορτηγά στολισμένα όλα με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, νομίζω 2 τα βαγόνια και τα άλλα 2 είναι επέκταση. Έχει μια επέκταση, ναι. Και να πούμε ότι το ένα έχει και μπαταρία, ναι. Το οποίο παίρνει, αν θυμάμαι, έχει κάποιον ήχο
Και το ιδιαίτερο είναι οι γραμμές, ότι οι γραμμές είναι χιονισμένες. Είναι χιονισμένες, ναι, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο σετ, το οποίο πολλοί κόσμος το περίμενε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί πάντα υπάρχει όσο πλησιάζουν οι γιορτές ζήτηση για ένα τέτοιο σετ. Και νομίζω φέτος η Μπέρκλιν το παρήγαγε και μας το έχει διαθέσει και σχετικά έγκαιρα. Βέβαια, ήδη τα αποθέματα δεν είναι και πολύ μεγάλα, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Είναι ένα έτσι, ωραίο προϊόν σε σχετικά καλή τιμή, 148 ευρώ, ναι, ναι. Έτσι, 150 περίπου ευρώ, για ένα ψηφιακό σετ με χιονισμένες γραμμές και με δυνατότητα επέκτασης. Μάλιστα, εκτός από το σετ 29-124 το starter, υπάρχει και το 20-124 που έχει σετ επέκτασης γραμμών. Άρα, με αυτά τα δύο νομίζω χριστουγεννιάτικα σετ μπορεί κάποιος να κάνει ένα καταπληκτικό να στήσει ένα καταπληκτικό τρένο Μέρκλιν γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι την πρώτη φορά που η Μέρκλιν βγάζει για τα Χριστούγεννα, παράγει για τα Χριστούγεννα ολοκληρωμένο σειρμό. Συνήθως έκανε ή μία μηχανή ή κάποιο βαγόνι και τα οποία είναι και σπάνια σχετικά και τα λέω. Η περσινή μηχανή, αν θυμάμαι καλά, η μία TAF 3. Η τιμή της είναι τρεις φορές επάνω αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν όταν πουλιόταν σε τιμή καταλόγου. Και συνεχίζουμε με ένα κοφάκι από Λουξεμβούργο, το οποίο είναι σε πράσινο σκούρο χρώμα. Θα δούμε ότι μεταφέρει, έχει δυνατότητα να μεταφέρει διάφορα εμπορεύματα με τα βαγονάκια που συνοδεύεται. Έχει πάρα πολύ ωραία κύληση. Έχει telex coupler, φωτισμό. Και είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μηχανή που μπορεί να συμπληρώσετε την μακέτα σας σε κάποια ειδικά σημεία, δημιουργώντας κάποιες ειδικές, ειδικά σενάρια, μικρά βοηθητικά μέσα στη μακέτα σας. Συνεχίζουμε με μια ακόμη Class 77, μια Eurocargo, κινείται στην Ευρώπη μεταφέροντας όλα τα φορτία. Είναι κλασική 077 της Μέρκλιν, που έχει πολύ ωραίο καπνό, έχει πολύ ωραία κύληση. Όσοι έχουν πάρει είτε την 66 είτε την 77 θα θυμούνται ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, φως στο καντράν, είναι μια βαριά μηχανή, πραγματικά δεν έχει πρόβλημα να τραβήξει πολλά βαγόνια. Ο καπνός της είναι εξαιρετικός. Και είναι μία μηχανή την οποία, η οποία θα ήταν πολύ ωραίο να έχετε στη μακέτα σας. Και να πούμε ότι αυτό που τη διαφοροποιεί σε σχέση με την Class 66 είναι το γεγονός ότι στις καμπίνες των μηχανοδηγών από πάνω υπάρχει το συγκρότημα του condition, έτσι, του κλιματιστικού, το οποίο φαίνεται και ο λόγος που το υποστηρίζει είναι ότι έχει και μεγαλύτερη υποδύναμη, έτσι ώστε να μπορεί, ας πούμε, να έχει και την επάρκεια ισχύως για να τροφοδοτήσει το κλιματιστικό στις καμπίνες των μηχανοδηγών. Ναι, να πούμε ότι βλέπουμε και τις λεπτομέρειες που έχει, το ταμπλό που φωτίζεται και αυτές γενικά οι διχρωμίες που βγάζουν και στην 66 και στην 77 με τα χρώματα διπλά μπροστά έχουν ένα ωραίο χρώμα. Αντικειμενικά είναι από τις καλύτερες κατασκευές της Μέρκλιν. Οι συγκεκριμένες μηχανές έχουν αποδειχθεί πάρα πολύ αξιόπιστες και βέβαια ο συγχρονιζέτης καπνός που έχουν είναι κάτι πανάληπτο. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει η Μέρκλιν άλλη μηχανή diesel που να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Η επόμενη μηχανή μας είναι ο Αυστριακός Κροκόδηλος. Είναι μια μηχανή εποχής 2, η οποία στηρίζεται στον ελβετικό κροκόδιλο. Η παρούσα έκδοση ουσιαστικά είναι όπως ήταν η μηχανή αυτή στην εποχή 4. Ενώ η πρώτη έκδοση που την είχε βγάλει και η Μέρκλιν πριν μερικά χρόνια ήταν στο με πράσινο, βαμμένη με πράσινο χρώμα, αυτή είναι βαμμένη με το χρώμα μετέπειτα των αυστριακών σιδηροδρόμων, αυτό το κόκκινο πορτοκαλί. Είναι μια όμορφη μηχανή και είναι η κλάση 1189. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με φορτηγά βαγόνια, κυρίως βαγόνια που κουβαλάνε κάρβουνο. Ισχύει αυτό που λένε ότι ποτέ δεν έχασε κανείς από ένα κροκόδιλο. Κυρίως για τους ελβετικούς, δεν είναι αυστριακούς, δεν ξέρουμε. Και να πούμε ότι πάντως, αυτή είναι ο πιο κροκόδιλος από τους κροκόδιλους.
Υπάρχουν κροκόδηλος γαλλικός, γερμανικός, ελβετικός. Σαν εμφάνιση είναι ο πιο κροκόδηλος από όλους τους κροκόδηλους. Είναι σπαστή, είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή. Εγώ έχω την πράσινη και έχω εντυπωσιαστεί από αυτή τη μηχανή. Την ποιότητα της κατασκευής της, την ποιότητα κίνησης, τη λεπτομέρειά της. Μπορεί να τη βρει λοιπόν κάποιος με τον κωδικό 39090. Και σε Trix είναι 25090. Και περνάμε σε μια κλασική diesel μηχανή. Αν υπάρχει μια μηχανή συνυφασμένη με τον diesel της Γερμανίας, είναι η BR218. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μηχανή που δίνει μέχρι με το δικό 39215 εποχής 4, στο χαρακτηριστικό χρώμα το beige petrol της εποχής 4, είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε live στην εκδρομή που κάναμε πρόσφατα στην Βαϊμάρη. Στο Συνδρομικό Μουσείο της Βαϊμάρης φιλοξενείται μία τσίλικη αντίστοιχη μηχανή. Το μοντέλο αυτό που βγάζει η Μέρκλιν έχει το χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά διαθέτει φώτα στο μηχανοστάσιο, εκτός δηλαδή από όλες τις άλλες λειτουργίες που έχει ήχων, φώτα στις καμπίνες των μηχανοδηγών και ούτω καθεξής, διαθέτει και φώτα στο μηχανοστάσιο. Ο κωδικός της είναι 39215 για Μέρκλιν και αντίστοιχα υπάρχει ο κωδικός για την Trix 22431. Ωραία, 22431. Διαθέσιμες στα καταστήματα Merkle. Και μία 460 ελβετική στο κλασικό χρώμα των ελβετικών σιδηροδρόμων που τους βλέπει κανείς και σήμερα να κυκλοφορούν. Σαν μοντέλο, εκτός από τα γνωστά ήχους κλπ, έχει το χαρακτηριστικό που ότι για πρώτη φορά έχει ανάγλυφο το σήμα των ελβετικών σιδηροδρόμων στην μπρος και στην πίσω πλευρά. Μια καλή μηχανή, πολύ ωραία, η οποία όμως συνδυάζεται και με ένα πολύ όμορφο σετ βαγονιών εποχής 6, τα οποία και αυτά κυκλοφορούν και σήμερα. Είναι μια σειρά από... Είναι διάφορα σετ που μπορούν να επεκταθούν ανάλογα και περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν και control car. Δεν έχουν εστιατόριο νομίζω, αλλά μπορούν να συνδυαστούν με ένα εστιατόριο από τα γνωστά κόκκινα των ελβετικών σιδηροδρόμων. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Και αυτά τα βαγόνια είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή, πάρα πολύ όμορφα. Η κωδική του 42, 153, 154 και 197. Τριάδα, διάδα και μονό το control car. Και βέβαια, εκτός από την συγκεκριμένη μηχανή, συνδυάζονται με όλες τις 460, όπως και με τις RE 44 και άλλες μηχανές. Πάντως, αυτό που είπες ότι δεν έχουν βαγόνι εστιατόριο έχει να κάνει νομίζω με μια σύγχρονη τάση που υπάρχει στα intercity τρένα, να μην έχουν πλέον εστιατόρια, αλλά να έχουν μόνο κάποια vending machines, κάποια ναι, εξαρτάται, πόλη, ή ένα κάποιο επιστρόφιο. Αυτό εξαρτάται βέβαια και με τις διαδρομές. Ναι, δηλαδή, σε κάποιες μικρές διαδρομές δεν έχει έννοια το εστιατόριο. Οι Ελβετοί πλέον χρησιμοποιούν στις μεγάλες διαδρομές τα γκυρούν. Ήμουν πρόσφατα στην Ελβετία και είδα το εξής, ότι γενικά τα ακβατικά τρένα που έρχονται ή έρχονται από μηχανές σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Όλα πλέον είναι σε μορφή trip wagon. Αυτοκινητά μαξας, ναι. Διόροφες πιο πολύ, σε διάφορα σχέδια, διάφορες παραλλαγές που δεν τις ξέρουμε και πολύ καλά. Αυτά λοιπόν είναι από τα τελευταία τρένα τα οποία είναι σε αυτό το γνωστό ελβετικό που ήταν ουσιαστικά σάτλ. Μπορούσε να το σπρώχνει η μηχανή ή να το έλκει. Ναι, είναι πάντως ένας πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος ύμνος. Είναι πολύ ωραίος ύμνος. Και περνάμε σε ένα προσωπικά δικό μου αγαπημένο κομμάτι. Είναι το VT925, ένας ακόμα αποκέφαλος, ένα diesel εποχής 3,
που εκδίδεται σε κατατοπικό χρωματισμό, αυτό το χαρακτηριστικό μπλε σκούρο με τα διακριτικά της Deutsche Bundesbahn του 1956. Δεν υπήρχε βέβαια αυτό το coloring, είναι φανταστικό, αλλά παρόλα αυτά είναι κάποια από τα μοντέλα τα οποία και μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση θέλεις να το έχεις στη συλλογή σου. Είναι ένα μοντέλο ιστολογίου κατασκευασμένου από μέταλλο που διαθέτει αναλύτητες λειτουργίες φώτων μέσα, γιατί έχει και πάρα πολλές εσωτερικές διαρρυθμίσεις, δηλαδή έχει τουαλέτες, έχει διάδρομο, έχει το μηχανοστάσιο, έχει χώρο επιβατών, έχει τις καμπίνες των μηχανοδηγών, όλους αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, υπάρχει ανεξάρτητος φωτισμός που ενεργοποιείται κατά βούληση μέσω ψηφιακού κοντρόλου. Και έχει μια μεγάλη συλλεκτική αξία, καθότι είναι ένα μοντέλο που εκδίδεται για την συνάντηση των MHI εμπόρων του 2024. Είναι διαθέσιμο μόνο για Μέρκλιν, με κωδικό 39698 και η τιμή του είναι στα 409 ευρώ στο Merck.gr με την έκπτωση. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό ότι επειδή έχω ανοίξει πολλά από αυτά στην προηγούμενη ημέρα, αφενός κάτι που ξέχασε να πει ο Σίμος ότι έχει ανεμιστήρα που κινείται, ψηφιακά ελεγχόμενο, η δε ποιότητα κατασκευής του, το σύστημα κίνησης κλπ. Είναι κάτι το μοναδικό. Εξαιρετικά. Μακάρι να βάζει η Μέρκλιν τέτοιο σύστημα κίνησης και λοιπά σε όλα τα μοντέλα. Και τώρα να σας παρουσιάσουμε κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Είναι το πρώτο Insider για το 2025, το οποίο είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο μοντέλο που πραγματικά αξίζει να λέγεται Insider. Πρώτα απ' όλα είναι ένα μοντέλο το οποίο για πρώτη φορά κατασκευάζεται από τη Μέρκλιν. Είναι μια ηλεκτρομηχανή, η Y95, είναι μια μηχανή του DRG της δεκαετίας του 30 ουσιαστικά η σχεδίαση. Την εποχή που φάνηκε ότι ο ατμός δεν ήταν ικανοποιητικός πια, δεν μπορούσαν ακόμη και οι μεγάλες μηχανές που χρησιμοποιούσαν τότε, η BR44, η BR45, για να έλκουν τρένα, κυρίως καρβουνότρενα, και να μεταφέρουν από το Ρουρ στις άλλες βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας, δεν αρκούσαν. Άρα φτιάξανε μια τεράστια μηχανή, πραγματικά τεράστια μηχανή και σε μέγεθος, την Y95. Ηλεκτρική μηχανή, σαν μοντέλο τώρα, θα πούμε πολλά για αυτή τη μηχανή στο μέλλον, σαν μοντέλο τώρα έχει όλα τα καλά που μπορεί να περιμένει κανείς, φώτα παντού, ήχους, παντογράφους που υπέρνουν που κατεβαίνουν, σχεδίαση, κατασκευή όλη από μέταλλο και μάλιστα έχει και μια πολύ ωραία αναπαράσταση στη μία πλευρά μπροστά το συμπιεστή του αέρα ο οποίος κινείται με μπιέλα, παίρνει κίνηση με μπιέλα από τον πρώτο κινητήριο τροχό. Η μηχανή έχει δύο μοτέρ, όπως το φαντάζεται κανένας, και γενικά είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να είναι Insider. Προθεσμία για παραγγελία από τους Insider μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2025. Και θα εμφανιστεί εκτιμόμενη παράδοση περίπου Ιούλιο του 2025, κάπου εκεί. Να, συνήθως εκεί εμφανίζεται, Ιούλιο-Αύγουστο. Και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι μια μηχανή η οποία δεν υπήρχε παρά μόνο από την Πράβα στους άλλους κατασκευαστές τελικά θα παραχθεί από τη Μέρκλιν σαν μοντέλο Insider και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας είναι μια μηχανή η οποία ήδη εδώ και περίπου 15 μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωσή της την είχαμε υποψιαστεί μέσα από τις επαφές μας με την Μέρκλιν και ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα είναι το επόμενο μοντέλο Insider του 2025. Θα περάσουμε τώρα σε μια μικρή κλιμάκα, στην E, αφού παρουσιάσαμε το εντυπωσιακό μοντέλο Big Boy με καπνό. Εδώ θα αναδείξουμε μια άλλη μηχανή κλίμακας E, πολύ αγαπημένη, μια BR103, η οποία έχει μια άλλη καινοτομία, τους παντογράφους που ανεποκατεβαίνουν ψηφιακά.
Είναι επίσης ένα καινούργιο μηχανισμό που εισήγαγε η Μέρκελ στην κλιμακανή. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει σαν πρωτότυπό της την ιδιωτική εταιρεία Rail Adventure που έχει στο στόλο της τη συγκεκριμένη DR103 και αυτή μάλιστα συνδυάζεται συνήθως με ένα πανοράμα Wagen το οποίο διατίθεται σε εταιρείες για διαφόρων ειδών εκδηλώσεις. Είναι δηλαδή ο συνδυασμός που βλέπουμε πολύ συχνά στο συνδυασμικό δίκτυο της Γερμανίας. Εδώ την βλέπουμε σε κίνηση σε μία από τις καινούργιες μακέτες νήτης του Merlin GR, την οποία θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι ήρθε ο καινούργιος κατάλογος του 2024-2025 της Merkle και είναι διαθέσιμος μαζί με τους καταλόγους της Trix, της Mini Trix που έχουν επίσης έρθει και βέβαια είναι δωρεάν για τους Insider και οι υπόλοιποι μπορούν να το αγοράσουν ένα μιας μικρής αμοιβής. Το τελευταίο που θα δούμε είναι ένα νέο κατασκευαστικό κομμάτι που φτιάχνουμε στα HMC που ουσιαστικά για τους πιο ρομαντικούς παίρνουμε παλαιές τηλεοράσεις και προσαρμόζουμε μέσα σε κλίμα κανή μια μακέτα. Αυτή είναι μια παλιά Sony που έχουμε προσαρμόσει μέσα μια απολύτως ψηφιακή λειτουργική μακέτα νη την οποία μπορείτε να βάλετε στο σαλόνι σας. Βεβαίως αυτά τα είδη είναι προς πώληση και βεβαίως αν έχετε μια τηλεόραση που δεν ξέρετε να την κάνετε, μπορείτε να μας τη φέρετε και να σας τη φτιάξουμε μακέτα. Και να μην ξεχνάμε ότι μέσα σε όλα τα άλλα η μακέτα του πρώτου ρόφου για το VIP Club εξελίσσεται και μάλιστα με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Επομένως θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και ένα βίντεο για αποφώνηση της σημερινής μας εκπομπής που θα σας εξοικειώσει λίγο με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αυτή την νομίζουμε για τα ελληνικά πρότυπα μοναδική μακέτα. Μην ξεχνάτε δε ότι κάθε Κυριακή στο συνδρομικό σταθμό στις Αθήνες από τις 10 έως τις 2 μπορείτε να έρθετε, να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα, ένα καφέ, ένα τσάι και συγχρόνως να έχετε την ευκαιρία να δείτε την πλήρως αναβαθμισμένη μακέτα μας εκεί, όπως επίσης και το συνδρομικό υλικό που εκτίθεται στις προθήκες του μικρού μουσείου που έχουμε δημιουργήσει εκεί. Νομίζω ότι όπως έτσι χειμωνιάζει σιγά σιγά και αρχίζει και κρυώνει ο καιρός, είναι ένας ιδανικός προορισμός για κυριακάτικο καφέ. Θα συμφωνήσει και εσύ Κώστα, έτσι. Ναι, και επίσης κάθε Κυριακή υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα θεματική. Πάντα, διαφορετική. Πάντα. Αυτή την Κυριακή νομίζω ότι έχουμε προγραμματίσει μηχανές Diesel 218. Για αυτή την Κυριακή. Που δεν είχαν γίνει λόγω της διακοπής ρεύματος που είχαμε πριν από δύο Σαββατοκύριακα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Από το Σίμω, τον Κώστα και τον Μάνο. Γεια σας.